Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Ώρα για μπλε ξεκινάμε, Λίμπερο 107,4. Αφού μας φάγανε λίγο οι προηγούμενοι, θα φάμε και εμείς από τους επόμενους. Τι να κάνουμε, δεν θα προλάβουμε να πούμε κουβέντα, 7 και 4 το πήγε. Εδώ στο πρόγραμμά μας με τον Γιώργο Ματζιούκη στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Κιώση απέναντί μου. Σε πολύ λίγο κοντά μας ο Χαρίλαος Χαρίτων, στο καθιερωμένο του βδομαδιάτικο, πες το, σχόλιο. Βέβαια, συνήθως τον ακούμε Τρίτη, αλλά λόγω επικαιρότητας. Έχω εντυπωσιαστεί γιατί ήδη μου στέλνετε μηνύματα για το t-shirt του David Ingram. Και τις προηγούμενες φορές έχουμε κληρώσει δύο έχουμε κληρώσει, σήμερα είναι το τρίτο. Τις προηγούμενες δύο φορές ομολογώ δεν το είχα δει αυτό, δεν είχε γίνει. Σήμερα γίνεται. FM κενό Ingram, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Κληρώνουμε αυτό το πολύ όμορφο t-shirt του David Ingram με το νούμερο 6. Μπλε φυσικά, τι άλλο. Πάρα πολύ ωραίο είναι, πάρα πολύ ωραίο, συλλεκτικό και αξίζει το κόπο να στείλετε ένα μηνυματάκι να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης. Έχουμε ανοιχτό και το mail μας, bluelibero@yahoo.gr. Ένα συλλεκτικό t-shirt του David Ingram σας περιμένει, είναι το τρίτο που κληρώνουμε. Έχουμε άλλα δύο, πέντε συνολικά και μόλις τελειώσει η πεντάδα με τον Ingram θα συνεννοηθούμε για έναν ακόμα Αμερικάνο, μήπως και αρχίσουμε και κάνουμε κληρώσεις και για αυτόν. Έτσι είναι ωραία αυτά τα δωράκια για να τα φοράτε, να τα κάνετε δώρο. Μπλουζάκι του Ηρακλή και του τεράστιου David Ingram, νομίζω οποιοδήποτε θα το ήθελε στη συλλογή του και να το φορά και να περπατά και να πηγαίνει στο γήπεδο και να πηγαίνει για καφέ και να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα ρωτήσω ξανά ιστορία για τον David Ingram, το φίλο μου τον Χαρίλαο, γιατί θα φάμε όλη την εκπομπή με τον μπάσκετ. Και δεν θα πούμε τίποτα άλλο. FM και όνομα τεπώνυμο Ingram, αποστολή στο 54526 για ένα συλλεκτικό t-shirt που κληρώνουμε και σήμερα του μεγάλου Ankrum, που λέει και ο φίλος μου Χαρίλος. Καλησπέρα, Χαρίλα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά το είπα. Ankrum, όχι Ankrum. Ankrum. Ankrum γράφεται, αλλά Ankrum πρέπει να το φέρετε. Προχθές χασμουριώσουν στο Ηρακλής Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Γιατί, Ναι. Γιατί σε σκεφτόμουν όταν έβγαινα για να λέω το σκορ από τη Μίκρα. Ανεβαίνει σιγά σιγά ο Φέργκισον. Ανεβαίνει. Φινικίζει λίγο. Φινικίζει. Φίλε, από το Φινικά. Αναφέρεσαι στο βόλεϊ. Ναι. Όχι ότι θα αρχίσουμε από το βόλεϊ, αλλά το έχω μπροστά μου, διαβάζω επιστολή την οποία απέστειλαν οι παίκτες του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Την είδα το μεσημέρι. Την είδα στο μεσημέρι, ναι. Είναι τραγική η κατάσταση. Είναι τραγική οι 6 Έλληνες, 7 είναι, πόσοι είναι που την υπογράφουν? Ναι. Μόνο οι Έλληνες την υπογράφουν. Γι' αυτό να ξέρουμε ότι φαίνεται ότι δεν είναι μόνο η διοίκηση του Ηρακλή που παλεύει με τα κύματα, αλλά γενικά είναι ο Χριστόφας, ο Χατζόπουλος, αυτοί οι αθλητές. Άλλωστε, μην ξεχνούμε, Γιώργο, μην πάμε μακριά, ότι η χθεσινή απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού για κύρωση των προστήμων στις ομάδες της Volley League, όπως είναι ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας είχαν κάποια βαριά για τα δεδομένα του αθλήματος πρόστιμο, οφείλονταν όχι μόνο στην αποδοχή των νομικών κινήσεων που έχουν κάνει οι ομάδες, αλλά κυρίως στην ιδιαίτερη κατάσταση που κυριαρχεί στα οικονομικά των ομάδων της Volley League, έτσι. Βέβαια. Πλέον είναι κοινά αποδεκτό και από την πολιτεία ότι η Volley League είναι έτοιμη να διαλυθεί. Αν εξαιρέσουμε... Τα έλεγε ο Μινούδη δίπλα στο συνάδελφο. Δίπλα στο συνάδελφο που έλεγε «Μπράβο, μικρέ», τα έλεγε ο Μινούδη. Τι ωραίο, τι ωραίο. Ο Μινούδης έλεγε για τα προβλήματα της ΕΣΑΠ και του ΨΑΠ και τα λοιπά. Τα έλεγε. Ναι, γιατί είναι η δουλειά του να είναι συνδικαλιστό. Είναι πρόεδρος, νομίζω. Πρόεδρος είναι. Πρέπει να είναι πρόεδρος. Ναι, είναι πολλά τα προβλήματα. Και όταν. Τώρα θα το πω. Συγγνώμη. Και όταν έλεγε για τα προβλήματα των Ελλήνων αθλητών που είναι απλήρωτοι και το ένα και το άλλο, πεταγόταν ο άλλος και έλεγε «Μπράβο, αγόρι μου». Ναι, μπράβο μικρέ, έχεις δίκιο, μπράβο μικρέ. Για το γιο του Ανδρεόπουλου, ο οποίος πράγματι είναι πάρα πολύ ταλαντούχος, έτσι, και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι αυτό που λέμε φιλοτιμίαν την ανάγκη ποιούμενη, τον να χρησιμοποιούν. Σε διαφορετική περίπτωση, ένας Παναθηναϊκός που θα είχε κανονικά οικονομικά,
το πολύ πολύ στον πάγκο του θα το είχε και θα τον είχε και όχι ακόμη, όχι σε ηλικία 16 ετών, σε κανένα δύο χρόνια θα τον είχε στον πάγκο του. Ναι. Δεν το συζητάμε, ναι, από ανάγκη παίζει. Θέλω να πω 2-3 πραγματάκια έτσι για να ακούσει και ο κόσμος. Που... Αν και επειδή ναι, ξέρεις, κανείς δεν μας το πιστώνει αυτό, ναι, εμάς τους Ηρακλειδείς, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για να διαφέρουμε από τους άλλους. Οφείλω να ομολογήσω ότι η μετάδοση του αγώνα του Ηρακλή με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης δεν ήταν τόσο εκνευριστική όσο η φιλοπαναθηναϊκή μετάδοση. Ήμουνα του Παναθηναϊκού στο γήπεδο, αλλά είχε και ανώλευκο στοιχείο με τον Πασπαλά στην... Είχε, ναι, είχε. Στο σχόλιο να λέμε την αλήθεια. Είχε, να λέμε την αλήθεια, θέλω να είμαστε έντιμοι. Αλλά δεν ήταν τόσο εκνευριστική, δεν είχε μπράβο μέσα. Δηλαδή επιφωνήματα και... έκφραση ικανοποίηση. Εντάξει, όταν είναι μια ομάδα ως γηπεδούχος αγωνίζεται, λογικό είναι να έχεις ένα βετεράνο αθλητή της γηπεδούχου ομάδας. Ναι, δεν απλώς το αναφέρω επειδή σχολιάσαμε μετά του Παναθηναϊκού, μετά τη μετάδοση στον Παναθηναϊκό, στο ΜΕΤΣ. Ο Πασπαλάς που ήταν το πρώτο λίμπερο που υπήρξε και πήρε και το κύπελλο το 2000. Ναι, ναι, ναι. Και είπε κάτι κατά τη διάρκεια της μετάδοσης που εγώ δεν το θυμάμαι. Εγώ τον θυμόμουν ως ακραίο πριν γίνει λίμπερο. Είχε πει ότι ένα διάστημα χρειάστηκε να αγωνιστεί και ως κεντρικός. Να, μπορεί. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Ναι. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Θέλω όχι, να... μπορεί για να το λέω, ίδιος έτσι είναι. Πώς τα λες αυτά, τα ντεσού, θέλω να πω 2-3 ντεσού. Ναι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που εδώ και 2 εβδομάδες ακούει ώρα για μπλε. Γιατί σήμερα μετά από τόσο ξεφωνητό το πήρε απόφαση και την άλλαξε τη βαθμολογία. Καθώς για 2 συνεχόμενες αγωνιστικές έτρωγε 3 βαθμούς από τον Ηρακλή, σήμερα τους έβαλε. Βέβαια και εσύ το είχες γράψει αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Τα μαθηματικά τους είχαν ένα πρόβλημα, Χαριλάη μου, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, είχαν ένα ναι, θεματάκι. Ναι. Και επίσης να πούμε ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κατάφερε για ακόμα μια φορά να βάλει αυτό γκολ. Γιατί αρχικά νωρίς το πρωί ανακοίνωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ότι το Ηρακλής Άρης Παλαιοχωρίου θα γίνει την 5η 30 του μηνός. Ξέχασε βέβαια ότι υπάρχει ένας κανονισμός που λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο γήπεδο παιχνίδι με διαφορά 24 ωρών, συγγνώμη, γιατί 3 στο ένα, 3 στο άλλο, ακριβώς 24 ώρες είναι. Και τώρα θα το πάνε για 3 Ιανουαρίου. Δηλαδή, το είπα και τις προάλλες, νομίζω το είχα πει και σε σένα και στον αέρα πολλές φορές, όποιος βαριέται, όποιος δεν είναι καλά, όποιος, ξέρω εγώ, δεν έχει τι να κάνει, όποιος νιώθει μιζέρια και προβλήματα και στεναχώρια και τέτοια, διαβάζει λίγο epo.gr και παίρνει καλύτερο άνθρωπο. Διασκεδάζει έτσι, του φτιάχνει τη διάθεση. Δεν του τη φτιάχνει. Ναι, και κάτι Γιώργο το οποίο θα πρέπει να το διευκρινίσουμε είναι αυτονόητο στους ανθρώπους που έχουν λογική. Ναι. Αλλά επειδή και το γράφω συχνά, ναι, επειδή θα πρέπει να απευθυνθούμε και στους Ηρακλειδείς μεν, δεν αντιλέγω και οι άνθρωποι πονάνε, είναι Ηρακλειδείς, αισθάνονται, το παραδέχομαι, το αποδέχομαι. Αλλά πλην όμως κουραστική των social media αυτής της καινούργιας μόδας της εποχής μας, όταν μας λένε με τι ασχολείστε, σιγά να μην μας κυνηγάει η ΕΠΟ, τι μεγαλοποιείτε, τι κρίσιμα μάτς Άρης Παλαιοχωρίου και Απέλαγκαδά, μικραίνουμε τον Ηρακλή. Ναι, έχω δει που το έχεις να τους εξηγήσουμε ναι, ότι δυστυχώς, δυστυχέστατα και εντελώς άδικα, ο Ηρακλής παίζει σε αυτή την κατηγορία και αυτή είναι η αντίπαλή του. Και δυστυχώς ο Ηρακλής σε αυτή την κατηγορία δεν έχει στη διάθεσή του ακόμη. Θα παίξουν όμως κάποια στιγμή το Χατζιπαναγί, τον Παπαϊωάννου, τον Κοφίδη και τον Καραΐσκο, γιατί είναι τραυματισμένοι και αναρρώνουνε. Λοιπόν, όταν θα γιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι κουραστικοί των social media και καταλάβουν ότι το να ζουν στη δική τους Νιρβάνα δεν εξυπηρετεί την επανεκκίνηση της ομάδας. Α, και να καταλάβουν ότι αυτός είναι ο Ηρακλής, δεν έχει παιχταράδες, με το ζόρι μπόρεσε και έγινε μια κανονική ομάδα στην κατηγορία που προσπαθεί να κυριαρχήσει, τότε θα εξυπηρετήσουν πάρα πολύ την επανεκκίνηση της ομάδας και θα προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτό που αγαπούν. Δυστυχώς... Δεν ξέρω αν και εσύ το εισπράττεις αυτό. Εγώ το εισπράττω συνέχεια ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι κολλημένοι με τη δεκαετία του 80 σε έναν χιλιοκτυπημένο Ηρακλή του 2017 που αγωνίζεται στη γάμα εθνική υπό αντίξωες συνθήκες, έτσι. Αυτό το κακό με τα social media το εισπράττω ως ρεπόρτερ του Ηρακλή από τότε που έγινε το Facebook. Οπότε... Ναι, το ξέρω, είσαι ο πρώτος που το έλεγε, αλλά δεν ξέρω αν εισπράττεις αυτό το συγκεκριμένο ότι υπάρχουν μερικοί
που δεν μπορούν να αποδεχθούν την πραγματικότητα. Το εισπράττω και βλέπω, παρατηρώ ότι οι περισσότεροι εξ αυτών δεν πάνε και στο γήπεδο. 100%. Ναι. 100%. Είναι απλά με το κινητό πει χαρακτηριστικό και το πληκτρολόγιο στο χέρι. Του φίλου, ο οποίος από ό,τι φάνηκε από την ανάρτησή του ήταν, από το σχόλιο του ήταν καλοήθης, ο οποίος ρωτούσε το καλοκαίρι τότε που δημιουργήθηκε θέμα για με τον Θεοδωρίδη. Θεοδωρίδη του Αγροτικού Αστέρα Γιώργο, να πληροφορηθεί αν πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του Αγροτικού Αστέρα ή για τον πρώην πρόεδρο του Ηρακλή. Δηλαδή ο άνθρωπος όχι μόνο δεν γνώριζε για ποιον Θεοδωρίδη, σε ποιον Θεοδωρίδη αναφερόμαστε, αλλά δεν γνώριζε ότι ο πρώην πρόεδρος του Ηρακλή δεν βρίσκεται εδώ και κάποια χρόνια μεταξύ μας. Καλή του ώρα, έτσι. Φοβερά πράγματα κι αυτά. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν κριτική μέσα από τα social media. Ναι, ή άλλος ο οποίος το καλοκαίρι, ο οποίος είναι ρέκτης των social media, έχει άποψη και αυστηρή άποψη και είναι και κόντρα στην επανεκκίνηση, μας έλεγε, παιδιά, μπερδεύεστε για το αναρμόδιο του διαιτητικού δικαστηρίου. Αυτό, το αν είναι αναρμόδιο το διαιτητικό δικαστήριο, θα το αποφασίσει, τι έλεγε η ΕΠΟ, ποιος το έλεγε θα το αποφασίσει, κάτι τρελά πράγματα. Θα σου πω αυτό που μου έλεγες πριν 2-3 χρόνια, ναι, για αυτό που ένιωθα όλα αυτά τα χρόνια, μην ασχολείσαι, μην τα δίνεις πολύ σημασία, σε φθήρουν ψυχολογικά. Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, αλλά το μελετάς, το βλέπεις. Welcome to the club που λένε οι... Ναι. Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Όταν πρόκειται για αναρτήσεις που μπαίνουν κάτω από δικό σου πόνημα, από δική σου προσπάθεια δηλαδή να βοηθήσεις την όλη κατάσταση, να επικοινωνήσεις με τον κόσμο, να παράξεις κάτι στον τομέα της επικοινωνίας για αυτή την ομάδα και αισθάνεσαι ότι είναι άλλα αντάλλων, δεν γίνεται να μην τα δώσεις σημασία. Αλλά το να με ενοχλήσει τώρα μία άσχετη ανάρτηση του οποιοδήποτε άσχετου για άσχετο θέμα, όχι. Απλώς το βλέπω και μελαγχολώ, δεν με ενοχλεί. Δηλαδή λέω άμα. Ξέρω ακριβώς πώς είναι αυτό το συνέστημα. Ναι. Και με πολύ χειρότερα δηλαδή, παράδειγμα. Δηλαδή στη θέση σου, αν μόνο δημοσιολογούσα και δεν δημοσιογραφούσα, δεν θα με πειράζει. Θα με πειράζει αν υπάρχει σχόλιο σε κάτι που είπα. Αλλά επειδή δημοσιογραφώ αυτή τη στιγμή, με ενοχλεί όταν σχολιάζεται λαθασμένα αυτό που γράφω. Γι' αυτό προσπαθώ να προλάβω και ορισμένες καταστάσεις, επειδή έχω καταλάβει και την... Αν κάποιος έχει εμπάθεια ή θέλει να την λέει σε όλους ή θέλει να είναι, ξέρω εγώ, ξερόλας ή νομίζει ότι μόνο αυτός έχει δίκιο και όλοι έχουν άδικο και καλησπέρα να πω ή καλησπέρα να γράψεις, έτσι, κάτι θα βρει να σχολιάσει από κάτω. Οπότε... δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ηρακλής είμαστε όλοι, μην το ξεχνάμε. Ναι. Και πάμε παρακάτω. FM και NO, Ingram, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Ευχαριστώ τους φίλους που ήδη έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Και ο 090 μας λέει: καλή εκπομπή, Ήρα, μια ζωή. Οι υπόλοιποι γράφετε απλά το ονοματεπώνυμό σας. Τι έχουμε, ώρα, περίμενε. Σε δύο λεπτά. Σε δύο λεπτά. Καλησπέρα, έχεις από το φίλο το Θανάση που λέει: καλή χρονιά. Το καλή χρονιά δεν ξέρω γιατί το γράφει, είναι κάτι σήμερα. Καλή χρονιά. Τι είναι σήμερα, 23 Νοεμβρίου. Καλή χρονιά, λέει. Γεια σου, Χαρίλε, μπασκετόφατσα. Το κλασικό. Ναι, είναι ο φίλος μου. Είναι ο φίλος μου, ο φιλόκαλος. Το καλή χρονιά. Τώρα, τι απήντησες, τι απάντηση πήρες από τον Χριστοκιώση? Ότι έχουμε χορηγόρας, ναι. Μπράβο, έμπειρος κεντρικός λοιπόν μας απήντησε. Ο οποίος φέτος είναι και ανεβασμένος σε σχέση με την περσινή παρουσία του. Ο Χρήστος Κιώσης, ναι, βεβαίως. Ναι, και δίνει και λύσεις σημαντικές μέχρι ο Φέργκισον να γίνει ο πραγματικός Φέργκισον. Πώς τον άκουσες τον Ευγενίδη? Τι να πει το παιδί. Το παιδί ήταν πραγματικά αποκάλυψη. Ήτανε, το λέω συνέχεια, επιμένω να τον αναφέρω ως ο μικρός ήρωας της αναμέτρησης. Ναι. Δηλαδή εκεί που πονούσε η ομάδα μπήκε και έδωσε λύσεις. Τώρα περιμένω να δω αν θα συμπεριφερθεί αναλόγως και στον αγώνα στο Αιγίνιο. Και αν θα το βάλει βασικό. Όπου λογικά θα είναι starter, έτσι. Έχει τελείως, έχει μεγάλη διαφορά το να έρχεσαι από τον πάγκο με το να είσαι starter. Δηλαδή κοίταξε να δεις την ψυχολογία του παιδιού. Ναι. Ξεκίνησε ο άλλος, ο Γιάννης ο Σκαρλατίδης, ο άλλος ο πασαδόρος που ήταν πιο μπροστά από αυτόν και πιο καθιερωμένος στη Volley League ως αναπληρωματικός πασαδόρος. Αλλά φάνηκε ότι η απόσταση που είχε να διαδράμει
από την καθιερωμένη θέση του ως αναπληρωματικός πασαδόρος σε ομάδες της Volley League μέχρι, μέχρι το ρόλο του βασικού πασαδόρου ήταν τεράστια για αυτήν. Αυτομάτως ο Ευγενίδης ανέβασε λίγο στροφές έτσι στο θυμικό του, στην ψυχολογία του και είπε ότι αν μπω εγώ μέσα θα δείξω ότι μπορώ καλύτερα και πράγματι το απέδειξε. Τώρα όμως που έχει το βάρος του βασικού έστω και προσωρινά να δούμε αν θα τα καταφέρει στο Αιγίνιο. Είχαμε πάλι αποβόλεη του αρχίσαμε. Λες ο ορφανός να, γι' αυτό το λόγο που μόλις είπες να ξεκινήσει πάλι το Σκαρλατίδι και να έχει backup τον Ευγενίδη. Όχι, απλώς πιστεύω άποψή μου ότι θα ξεκινήσει set με τον Ευγενίδη αλλά θα παίξει και ο Σκαρλατίδης, θα έχει τις ευκαιρίες του. Ναι, θα δούμε. Λοιπόν, την ώρα Χρήστο Κιώση. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη Ingram, το ονοματεπώνυμό σας και το αποστέλλετε στο 545-26, ένα συλλεκτικό t-shirt του David Ingram σας περιμένει στην κλήρωση που θα κάνουμε σε μισή ώρα από τώρα. Χαρίλα μου, έχεις ένα γεμάτο ολόκληρο μισάωρο και φυσικά πέρα των όσων θα πεις, θέλω και ένα σχόλιο για τη μεγάλη νίκη της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή επί του Άρη, έτσι, που είναι πρώτη στην κορυφή της. Τεράστια νίκη και να σου πω να κάτι. Τα λέμε αυτά. Προχθές έβλεπα ένα βιντεάκι με τις νεάνιδες του Ηρακλή στο μπάσκετ και πραγματικά το βρήκα πολύ χαριτωμένο γιατί δεν μπορούσα να συνηθίσω στην αίσθηση ότι τόσο μικρά κοριτσάκια μπορούν και παίζουν μπάσκετ και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο. Μου φάνηκε πολύ χαριτωμένα. Τα βάζανε παράδοξο. Δηλαδή, τα βάζανε. Ναι, ναι, πολύ χαριτωμένα παράδοξο μου φάνηκε γιατί ήταν κοντούλες. Μικρές, μικροκαμωμένες και βέβαια μου φάνηκε πολύ χαριτωμένα παράδοξο αυτό το πράγμα και μπράβο που ασχολούνται. Αλλά αν θέλεις να ολοκληρώσουμε με το βόλεϊ. Να ολοκληρώσουμε. Από εδώ το είχαμε, από εκεί το είχαμε, με βόλεϊ καταπιαστήκαμε από την αρχή. Αν και είσαι μπασκετό φατσάρα, πας στο βόλεϊ. Απλώς να πούμε ότι ήταν σημαντική αυτή η νίκη με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Όχι ότι δεν ήθελες καθαρή νίκη. Καθαρή νίκη ήθελες. Αλλά υπό τις συνθήκες που διεξήχθη το παιχνίδι, δηλαδή έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, δηλαδή να μην έχεις τον Μπρούσαλη, ο παίκτης που είναι κάπως πιο έμπειρος από τους πασαδόρους που είχε στη διάθεσή σου, να μην μπορεί να σου δώσει λύσεις. Δηλαδή περισσότερο να συνιστά ο Γιάννης Καρλατίδης πρόβλημα για την ομάδα παρά λύση, παρά μέρος της λύσης. Αλλά ήταν μέρος του προβλήματος με την έλλειψη ψυχραιμίας που έδειξε. Και ευτυχώς, λόγω αυτού, εντάξει, οι δυσκολίες μεγεθύνθηκαν, αλλά θα πω και ένα άλλο πράγμα που ίσως να μην το σκεφτήκαμε. Ναι. Ευτυχώς που υπήρχε και τρίτος πασαδόρος στο φετινό ρόστερ, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή συνήθως οι ομάδες κινούνται με δύο πασαδόρους. Ο Ηρακλής είχε την έμπνευση να αποκτήσει και τρίτο πασαδόρο φέτος. Δηλαδή στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα προωθούνταν μαζί με τον δίπλα στον Γιάννη Σκαρλατίδη, προφανώς ο βασικός πασαδόρος της εφηβικής ομάδας. Θα ήταν ένα ήταν απόφαση του Μάκη του Καλαϊτζίδη να είναι με τρεις. Ναι, 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 και αποδείχθηκε πολύ σωστή αυτή η πρόβλεψη και πολύ χρήσιμη για την ομάδα. Έστω και έτσι ήρθε η ανατροπή, ήρθε η νίκη. Η ομάδα δείχνει ότι ό,τι προβλήματα και να έχει αυτή τη στιγμή στη θέση του πασαδόρου, αυτό που δεν μπορεί να διαχειριστεί έως τώρα είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια. Και όχι, όχι βεβαίως τα εντός στη Μίκρα, όπου είναι αρκετά καλός ο Ηρακλής. Είναι μαχητικός, τουλάχιστον δεν καταθέτει τα όπλα όσες δυσκολίες και αν βρει. Έχει πάρει δύο σημαντικά μάτς στο tie break με την Αλεξανδρούπολη. Μπορεί να μην είναι δυνατός αντίπαλος, αλλά είναι ένας αντίπαλος με περίπου παραπλήσιους όρους, παραπλήσιους στόχους με τον Ηρακλή. Ενώ με το Φίνικα Σύρου είχε να διαχειριστεί έναν πάρα 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 πολύ δυνατό αντίπαλο. Δεν το συζητάμε. Μία ομάδα η οποία έχει κάνει επένδυση, έχει μεγάλο μπάτζετ, ασχέτως αν έδιωξε τον προπονητή γιατί δεν βρίσκονται στα επίπεδα που θα περίμεναν και θα επιθυμούσαν στην αρχή του πρωταθλήματος οι Συριανοί. Αλλά ήταν μία σπουδαία νίκη και μία νίκη και αυτή δύσκολη στο tie break. Τώρα το θέμα είναι αυτή η ομάδα να μην δείχνει αυτή την αγωνιστική διπροσωπεία. Δηλαδή όταν καλείται να παίξει σε αγώνα εκτός Μίκρας να μην παρουσιάζεται τόσο φτηνή, τόσο... να μην οδηγείται μάλλον σε φτηνές ήττες, τόσο άδοξες ήττες με 3-0 χωρίς λόγο απέναντι σε δύο ομάδες που έχουν επίσης παραπλήσιους
στόχους με τον Ηρακλή, όπως συνέβη στη Χαλκίδα και στο Μέτς με τον Παναθηναϊκό. Είναι κρίσιμο το μάτς. Στο Αιγίνιο τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το Αιγίνιο που κέρδισε τον Παναθηναϊκό 3-2. Αν λέει κάτι αυτό. Δεν ξέρω αν λέει κάτι. Ένας κανονικός Ηρακλής, ένας καλός Ηρακλής, ακόμη και με τον Ευγενίδη και τον Σκαρλατίδη χωρίς τον Μπρούσαλη, θα μπορέσει να κερδίσει το συγκεκριμένο αγώνα, αλλά επειδή υπάρχει αυτό το πρόσωπο της ομάδας εκτός έδρας, συν το πρόβλημα, όπως και να το κάνουμε στη θέση του Πασαδόρου, είναι σαφές ότι το παιχνίδι γίνεται πολλές φορές πιο δύσκολο μέσα στην έδρα του αντιπάλου. Ας ελπίσουμε σε μια πιο ευπρόσωπη παρουσία της ομάδας και νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα ο προπονητής, ο Γιάννης Ορφανός, δουλεύει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Κάτι άλλο, ο Γιώργος Μαργαρίτης σου αρέσει? Ναι, ήταν μία από τις πάρα πολύ καλές δράσεις. Θυμάμαι τον Απόστολο που είχε μιλήσει στη δική σου την εκπομπή και έλεγε ότι θα κάνουμε συγκεκριμένες δράσεις, θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την οικονομική ενίσχυση. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι αυτή η κίνηση είναι μία από τις πιο έξυπνες και τις πιο εύστοχες κινήσεις. Έναν κοσμαγάπητο λαϊκό τραγουδιστή, συναυλία... στις μέρες λίγο πριν τα Χριστούγεννα που ο κόσμος αρέσκεται μηνός, λίγο ναι. να βγαίνει προς τα έξω. Είναι όλα μαζί. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις πώς και το καλή βάλανε. Καλή τιμή, το 10 ευρώ, μια χαρά. Το βάλανε 20 του μηνός λίγο πριν τα Χριστούγεννα που ο κόσμος είναι σε μια... κάνει ένα outing, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Pre-game κάνει. Ανοίγεται, βγαίνει, κάνει. Είναι πιο άνετος στο να πάει σε διασκεδάσεις. Βάζεις έναν τέτοιο τραγουδιστή που είναι από τα πρώτα ονόματα που θα τραβήξουν κόσμο. Βάζεις το πολύ φθηνό εισιτήριο 10 ευρώ. Δηλαδή και στην πιο παρακμιακή μπουάτη να πάει να τραγουδήσει ο Μαργαρίτης 10 ευρώ δεν θα σου στοιχίσει. Θα σου στοιχίζει τουλάχιστον ένα 20. Και να πούμε ότι ήδη ξεκίνησε η προπόληση των εισιτήριων, έτσι, όποιος ενδιαφέρεται. Ναι. Και άσε που αν πας να το δεις στα μπουζούκια θέλει τουλάχιστον ένα 50 το άτομο. Το βάζεις σε εκείνες τις ημέρες λοιπόν και το βάζεις και σε μέρα και σε ώρα που δεν είναι εργάσιμες, έτσι, 9 η ώρα βράδυ Τετάρτης. Πολύ έξυπνη η πρώτη κίνηση, μακάρι και οι επόμενες κινήσεις που θα γίνουν να είναι ανάλογες. Και για να γίνονται τέτοιες κινήσεις πρέπει να το καταλάβει, να το καταλάβουμε για ακόμη μια φορά όλοι μας, ότι πρέπει να βγει η χρονιά χωρίς αίμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, γι' αυτό και γίνονται αυτές οι κινήσεις. Ο Μάκης Καλαϊτζίδης και οι συνεργάτες του καταφέρουν ορισμένα πράγματα εξαιρετικά χωρίς χρήματα. Δηλαδή να πάρει η ομάδα αδειοδότηση και μάλιστα σχετικά εύκολα σε σχέση με ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός. Να κατέβει, να συγκροτηθεί αυτό το ρόστερ που συγκροτήθηκε. Έτσι. Μάλλον να τα πάρουμε τη σειρά. Να συγκροτηθεί αυτό το ρόστερ με μία επτάδα πρωτοκλασάτη για τα δεδομένα της Volley League και μάλιστα δύο εκ των επτά να είναι και διεθνούς επίπεδου παίκτες όπως ο Προύσαλης και ο Αρμενάκης. Δεύτερον, να πάρει πολύ πιο εύκολα από άλλες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός που έχει Βαρδινογιανέους, Γιανακοπουλέους, Σταθοκοστοπουλέους και όμως πήρε πολύ πιο άνετα από τον Παναθηναϊκό αυτών των παραγόντων ο Ηρακλής στην αδειοδότηση. Αδειοδοτήθηκε πολύ πιο άνετα. Τρίτον, κατάφερε να κατεβάσει την ομάδα στο πρωτάθλημα, γιατί ήταν και αυτό τεράστιο ζόρι. Θυμάσαι τις συνεντεύξεις τύπου και τις συνέντευξεις που έδωσε εσένα ο Μάκης Καλαϊτζίδης. Και ραδιο Μαραθώνιος. Το τέταρτο, το να διατηρήσει όλη αυτή την ομάδα, να βγάλει δηλαδή την αγωνιστική περίοδο, πιστεύω ότι χωρίς χρήματα και χωρίς συμπαράσταση δεν μπορεί να επιτευχθεί. Γι' αυτό όλοι όσοι, ερχόμαστε πάλι στο θέμα το social media, Γιώργο, ναι. Όλοι όσοι μιλούν για το απερίφημα Χριστούγεννα που έρχονται και ότι μετά τα Χριστούγεννα δεν θα μπορεί να πληρώσει η διοίκηση, οπότε ένας-ένας οι υψηλής προβολής παίκτες θα παίρνουν μεταγραφή και θα πηγαίνουν σε άλλες ομάδες γιατί δεν μπορούν να πληρωθούν. Ας μην το λένε ως εξυπνάδα, γιατί θα αποδειχθεί αυτοεκπληρούμενη προφητεία, Γιώργο, έτσι. Δηλαδή, αν δεν βοηθήσουμε, φυσικά δεν έχουν άλλες δυνάμεις οι άνθρωποι. Η ληστεία τραπέζης δεν έγινε τόσο μεγάλη ώστε να υποπτευθούμε ότι την έκαναν οι άνθρωποι του Βόλεϊ του Ηρακλή για να μπορέσουν να πληρώσουν την ομάδα. Οπότε είναι πολύ πιθανό να δικαιωθούν αυτοί των social media.
οι άνθρωποι της διοίκησης κάνουν ό,τι μπορούν για να μην τους επαληθεύσουν, να μην τους επιβεβαιώσουν. Αλλά χρειάζεται και η βοήθεια και από εκείνους που προφητεύουν κακά πράγματα και κακές εξελίξεις, αλλά και από τους υπόλοιπους που συμπαρίστανται χωρίς να κάνουν τέτοιες προφητείες. Συμφωνείς ή όχι? Συμφωνώ απόλυτα και να πω κάτι που μου άρεσε που είδα το Σάββατο στο γήπεδο. Οι πινακίδες που ήταν με χορηγούς, είτε παλιούς που επέστρεψαν, είτε νέους που είναι κοντά στην ομάδα, και να τους πούμε και ένα μπράβο. Πάρα πολύ σημαντικό. Είτε φανέλα είτε πινακίδα στη Μίκρα, έτσι, στο γήπεδο. Μπράβο, μπράβο, πολύ σημαντικό. Πάνω σημαντικό. Στην κουβέντα μας, στη βολεϊκή. Να, κάθε φορά το καταφέρνουμε, πάμε από το ένα άθλημα στο άλλο, δεν πειράζει. Ναι. Ο φίλος ο Ανδρέας γράφει: καλησπέρα, στο σέρβις δεν πιέζουμε καθόλου, εκτός ενός παίχτη. Απολύτως σωστή παρατήρηση. Απολύτως σωστή παρατήρηση. Πέρα από τον Αρμενάκη, κανένας άλλος δεν έχει επιθετικό σέρβις. Ναι. Τα περισσότερα είναι floating, ναι, και δύσκολα. Εύκολα. Ναι. Μα κανένας άλλος δεν έχει επιθετικό σέρβις. Δεν το αποπειράτε καν. Έχει απόλυτο δίκιο. Δες όλη την υπόλοιπη εξάδα. Και ο Κούσαλης να πέσει τεχνικό σέρβις κάνει. Με πρόλαβες. Και ο Εφρεμίδης Μολονότι είναι πολύ εκρηκτικός στην επίθεση. Δεν έχει επιθετικό σέρβις. Του Προύσαλη αυτό που κάνει είναι πολύ επικίνδυνο. Φυσικά δεν έχουν επιθετικό σέρβις. Γι' αυτό και ο Κράβαρη όταν πήγε σε θέση κεντρικού ήταν μεγάλο το χάρισμα που ήταν κεντρικός με επιθετικό σέρβις. Ποιον άλλον ξέχασα, ο Ριζόπουλος δεν έχει επιθετικό σέρβις. Μερικές φορές προσπαθεί να κοντράρει στο σέρβις. Δεν κοπανάει η ομάδα από το σέρβις. Δεν κοπανάει. Αυτό δεν κοπανάει, πολύ σωστά. Δεν κοπανάει. Απλά του... Και αυτό δημιουργεί εύκολη υποδοχή του άλλου, καλύτερη πάσα, πιο αποτελεσματική επίθεση και πιο δύσκολο να βγάλουμε άμυνα. Έτσι. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Είναι ο κύκλος που κάνει η λογική του βόλεϊ. Ο φίλος και ο Θανάσης... Είμαστε το, άμα πάμε σε επιμέρους σημεία, ενώ είμαστε αρκετά καλοί στην υποδοχή, δεν είμαστε τόσο καλοί σε φάση άμυνας και δεν είμαστε και τόσο καλοί πολλές φορές στη λεγόμενη κόντρα μπάλα. Δηλαδή όταν βγάζουμε άμυνα και προσπαθούμε να αντεπιτεθούμε, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο. Ναι. Η λεγόμενη κόντρα μπάλα στο βόλεϊ. Δεν την τελειώνουμε σωστά. Σωστά. Ο Θανάσης επιστρέφει και λέει για το ποδόσφαιρο και να πάμε στο ποδόσφαιρο αν θες. Πάλι καλά που δεν έβαλα τον αγώνα με τον αυτοκράτορα της Βόρειας Χαλκιδικής ανήμερα Χριστούγεννα, Λευτεριά στην ΕΠΟ. Ναι. Το αυτοκράτορα της Βόρειας Χαλκιδικής που άρεσε. Τέλος πάντων. Ναι, βεβαίως τότε η ομάδα μπορούμε να πούμε ότι θα επανέλθει από ένα μακρό διάστημα. Το 3 Ιανουαρίου λες. Ξεκούρασης, ναι. Αν γίνει τότε. Από ποια άποψη? Ότι άκουσα ότι θα υπάρχει μια ανάπαυλα 15 ημερών, 17-18 ημερών για την Τρίτη Εθνική. Δεν είμαι σίγουρος γιατί τα... Περίμενε να μπω στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ, περίμενε. Μίλα εσύ, εγώ θα το βρω. Ναι, ότι θα υπάρχει, αν το άκουσα καλά, ότι θα υπάρχει μια ανάπαυλα, οπότε η ομάδα θα μπορέσει να ξεκουραστεί, να ξαναμπεί, αν ισχύει αυτό, θα μου το πει σε λίγο, θα μπορέσει να κάνει άλλη μια μίνι προετοιμασία, λοιπόν, που την έχει πολύ ανάγκη, καθώς το καλοκαίρι δεν υπήρχε ούτε προπόνηση, όχι προετοιμασία. Τα βλέπω ένα-ένα τώρα, αν θες το πάμε παρέα. 3 Δεκεμβρίου, Λαγκαδάς, Ηρακλής. 10 Δεκεμβρίου, Ηρακλής, Φίλιππος Αλεξάνδριας. Μετά πάμε στην Έδεσα 13 Δεκεμβρίου, εμβόλυμη, στην Έδεσα. Μετά Κυριακή 17 Δεκεμβρίου έρχεται η Καρίτσα, είναι η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Αυτό, Ηρακλής Καρίτσα. Και μετά πάμε, πού πάμε μετά, 7 Ιανουαρίου πάμε μετά. Άρα είναι 3 Ιανουαρίου η πρώτη υποχρέωση. Το αγροτικό αστέρας Ηρακλής. Καλά το ξέρω, θα υπάρχει ένα 20ήμερο ρεπό. Μια χαρά. 20 ημέρα διάστημα διακοπής. Οπότε ξεκούραση, προετοιμασία, καλοκαιρινή που μας έλειψε, όπως κάναμε στη μίνι διακοπή με το ρεπό. Και αν θέλεις και κάτι έτσι να σημειώσουμε, θα μπορέσει να παίξει και ο Αμπάρης, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είναι διαθέσιμος ο Αμπάρης. Και αν τυχόν πάρεις τίποτα ξένους, εκμεταλλευτείς το γεγονός ότι ανοίγει πλέον το μεταγραφικό δικαίωμα και μπορείς να αποκτήσεις και ξένους. Κάποιες μια-δυο στοχευμένες λύσεις για να συμπληρώσεις τα κενά. Βλέπε Τάι, για παράδειγμα. Βλέπε τον Τάι που έχει εκφράσει πολύ καιρό, από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει εκφράσει τη διάθεσή του να έρθει στην ομάδα. Έλεγε μάλιστα ότι μέσα στο Νοέμβριο που τελειώνουν οι υποχρεώσεις του στη Λευκορωσία που παίζει, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ούτως ή άλλως για να συναντηθεί με γνωστούς και φίλους και να μιλήσει και με τον Ηρακλή.
Τώρα δεν ξέρω αν άλλαξαν αυτά τα δεδομένα, γιατί τότε που τα έλεγε αυτά ο Τάι, η ομάδα πεζότανε να κατέβει στην Β' Εθνική, με το νου του Παπαθανασάκη δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι πεζότανε θεωρητικά. Αν ισχύει η διάθεσή του, η επιθυμία του, είναι μια πολύ καλή λύση, δεν θα την κρίνουμε εμείς, αλλά έτσι φαντάζει, για μια θέση στην οποία η ομάδα δεν έχει πολλές επιλογές. Χρησιμοποιεί το Σαβελίδη σε αυτή τη θέση, μιλάω για τη θέση του κλασικού επιτελικού μέσου. Χρησιμοποιεί το Σαβελίδη σε αυτή τη θέση, αλλά ο Σαβελίδης δεν είναι ο κλασικός επιτελικός μέσος. Ο Σαβελίδης αγωνίζεται και στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Μπορεί να είναι μια πιθανή τέτοια λύση, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες επιλογές σε μια ευρεία αγορά ποδοσφαιριστών που μπορούν να γίνουν και να αξιοποιηθούν από αυτή την ομάδα. Αλλά βέβαια πιστεύω ότι θα έρθουν και θα γίνουν και κάποιες στοχευμένες κινήσεις για Έλληνες παίκτες. Να θυμίσω πριν με μεγαλύτερη άνεση, πιο έτοιμοι παίκτες, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι θα κινηθούμε σε επίπεδο Οκτωβρίου, δηλαδή με τη λογική των παίκτων που δεν τους θέλουν οι ομάδες τους ή που δεν έχουν παιχνίδια, αλλά με παίκτες που θα επιλέξουν να φύγουν τον Ιανουάριο κανονικότατα από τις ομάδες τους και να ενταχθούν στον Ηρακλή. Να θυμίσω πριν συνεχίσεις ότι μπορούν οι ακροατές μας... Πάμε λίγο κοντά στο μικρόφωνο. Μπορούν οι ακροατές μας και οι φίλοι του Ηρακλή. Και μάλιστα έχω διαπιστώσει και κάτι άλλο, Γιώργο, να στο πω τώρα γιατί στο χρωστούσα. Παρακολούθησα ξημερώματα επανάληψη μιας εκπομπής την οποία κάναμε μαζί και διαπίστωσα ότι τις φορές που δεν σε άκουγα δεν ακουγόσουν και στον αέρα. Έντονα. Ήταν φορές που έφευγες από το μικρόφωνο. Οπότε το λύσαμε το πρόβλημα. Σε παρακαλώ. Εγώ φταίω δηλαδή. 100% με μαθηματική ακρίβεια. Γι' αυτό σε παρακαλώ. Το μικρόφωνο φταίει, όχι εγώ, ρε. Το μικρόφωνο, ωραία, ωραία. Πλάκα κάνω, λοιπόν. Τι θα να πω. FM κενό, Ingram, ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Τι είπες? Κρίσταλο, καμπάνα είσαι. Κρίσταλο, καμπάνα, ο κύριος Κρυσταλόπουλος. Θα πεις τώρα τίποτα για τον Ingram? Όχι, έτσι τα είπαμε όλα την προηγούμενη φορά. Τα είπαμε. Για τον επόμενο θα πεις όμως. Για ποιον? Όταν τελειώσει η πεντάδα των μπλουζακίων του David Ingram. Ναι, μου είπες ότι θα έχουμε άλλον Αμερικανό. Ναι, άλλον μου είπες για την υποδοχή και τα λοιπά. Αυτόν δεν εννοείς? Ναι, ναι, αυτόν. Mm. Αλλά κράτα τα για άλλη εβδομάδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πού μείναμε στο ποδόσφαιρο? Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για το ποδόσφαιρο? Στο ποδόσφαιρο τώρα, επειδή είναι αυτονόητο αυτό που θα πω, αλλά επειδή η ομάδα συνήθισε στα προηγούμενα παιχνίδια τα ποδοσφαιρικά να... ποδοσφαιρικά θα είναι, τι θα είναι, μπασκετικά, στα προηγούμενα παιχνίδια να αντιμετωπίζει ομάδες οι οποίες είναι καλές για την κατηγορία, καλές ομάδες του ομίλου, που είτε θα διεκδικήσουν τις ψηλές θέσεις είτε εν πάση περιπτώσει θα κρατηθούν σε ένα καλό επίπεδο μέχρι τέλους. Και επειδή τώρα πάμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που, κακά τα ψέματα, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι καλή για το επίπεδο της κατηγορίας και για το επίπεδο του ομίλου. Τελευταία με ένα βαθμό. Καμπανιακός, μην την πατήσουμε. Μην μας πιάσει το άγχος. Και έφυγε και ο κύριος Ζήφκας από ό,τι διάβασα πριν λίγο. Ναι, στο Blue Arena. Μην φτάσουμε στο σημείο να προβληματιστούμε με τον Καμπανιακό. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, έτσι. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και αποτελεσματικοί, να έρθει το γκολ. Να έρθει το γκολ όπως ήρθε τις άλλες φορές. Για να απλοποιηθεί. Τώρα εσύ απομακρύνθηκες. Τώρα απομακρύνθηκα εγώ, όπως το είπες. Α, αναδόθηκε η αφορμή για να το καταλάβω. Μου γράφει ένας φίλος ο Δημήτρης. Πήγα να χτυπήσω την πλάτη στην καρέκλα στην Πολυθρόνα. Ακριβώς αυτό μου κάνεις και εσύ. Γράφει ένας φίλος ο Δημήτρης. Και εγώ για πλάτη πήγα, γι' αυτό χάνομαι καμιά φορά. Πάω για πλάτη. Ναι, για πλάτη. Με πλάτη στο καλάθι. Καλά προπονημένος που είμαι, ήθελα να ακούσω. Πέρα τον μπασκετόφατσα του Θανάση, ο Δημήτρης σε χαρακτηρίζει ραδιοσκηνοθέτη. Τι φίλος που είναι αυτός. Φιλόκαλος είναι και αυτός. Πώς ξέρει, πόσο βλέπει μπροστά. Ναι. Πόσο βλέπει επαγγελματικούς προσανατολισμούς, τους οποίους θα πρέπει να έχω κάποια στιγμή. Σου χρωστάω εντός αέρα αυτό που σου είπα εκτός αέρα, για τις άλλες τρεις ομάδες που είναι στην πρώτη θέση που θα μας ενδιαφέρουν όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Α, ναι, για το γκρουπάκι των τεσσάρων, δηλαδή, εφόσον καταλήξουμε πρώτοι. Στον πρώτο όμιλο είναι ο Απόλλων Παραλιμνίου. Στο δεύτερο όμιλο είναι ο Τηλικράτης Λευκάδας και στο τρίτο όμιλο, συγγνώμη, και στον τέταρτο όμιλο είναι ο Βόλος του Αχιλέα Μπέου.
Δύο υποσημειώσεις που τις σκέφτομαι τώρα που ξανααναφέρεις τα ονόματα των ομάδων. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη, έτσι δεν ξέρουμε τώρα. Ναι, ο Απόλλων Παραλιμνίου δεν είναι η κυπριακή ομάδα. Χάχα, τι χαριτωμένο. Αυτό που λέω, ναι. Γιατί υπάρχει και Αθλητική Ένωση Νέων Παραλιμνίου, από την οποία προέρχεται ο Γιώργος Αμπάρης. Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Μέχρι το καλοκαίρι έπαιζε, μέχρι την άνοιξη έπαιζε εκεί. Και προέρχεται και ποιος άλλος από την Αθλητική Ένωση Νέων Παραλιμνίων. Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, ρε χαρά. Είσαι πολύ ωραίος. Είμαι πολύ ωραίος. Είμαι πολύ ωραίος. Είχε έρθει σε ηλικία 19 χρονών στο νέο μεγάλο ταλέντο του Κυπριακού ποδοσφαίρου στη θέση. Και του τα πρώτα του δύο επίσημα γκολ που τα έβαλε. Τα έβαλε στη Τούμπα, κόντρα στον ΠΑΟΚ. Όχι, τι λέω, μωρέ. Ποια Τούμπα. Ναι, ναι, στη Τούμπα. Τούμπα, 2-0-2-2. Σέντρα του Σαπάνη, σουτ του Κωνσταντίνου. Εκτέλεση φάουλ κόντρα πίσω από το τείχος η μπάλα και εκτέλεση του Κωνσταντίνου για το 2-2. Ναι. 2-2. Πολύ σωστά λέω, ναι. Και πρώτο παιχνίδι το έκανε μία εβδομάδα νωρίτερα ως αλλαγή. Μπήκε στον αγώνα με την Ξάνθη στο Καφτανζόγλιο με προπονητή τον Γιώργο Παράσχο. Να δώσουμε. Και μετά ακολούθησε ο αγώνας της Τούμπας. Το πρώτο είναι αυτό, ότι ο Απόλλων Παραλιμνίου δεν είναι ομάδα κυπριακή. Και ότι ποιες ομάδες μου είπες για τον Τηλικράτη, και τον Τηλικράτη όπως πολύ καλά θυμάσαι γιατί είχες βρεθεί εκεί πέρα, τον αντιμετωπίσαμε και στα προηγούμενα τέτρινα χρόνια του αστεριού του δεύτερου του 2011. Τότε ωραίο ταξίδι, είδαμε και, και τον καπετάνιο, τον καπετάν Κώστα, θα μας περιμένει σίγουρα πάλι. Ναι. Και ο τέταρτος όμιλος είναι του Βόλου. Ο οποίος Μπέος έχει 1000 στραβά, αλλά ξέρει να ελύσεται και καταφέρει να δημιουργεί πράγματα και καταστάσεις. Πίτου Γκαρσία μου είπες είναι εκεί, Εκεί είναι ο Πίτου Γκαρσία. Εκεί πήγε λίγες μέρες, γιατί εγώ αυτά τα κρατάω, λίγες μέρες αφού του μιλούσε στα social media, να πάλι τα social media μπροστά. Τα κρατάς αυτά εσύ. Με τους οπαδούς του Ηρακλή. Ναι. Και τους έλεγε μην ανησυχείτε, θα έρθω, όλα θα γίνουν. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ που έγραφε όλα θα γίνουν. Δηλαδή εντάξει θα έρθω στην ομάδα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που μας ακούνε και μας γράφουν καλησπέρα και χαιρετισμούς σε όλα τα Ηρακλάκια. Να είναι καλά, να είναι γεροί, να περνάνε καλά και... Και είναι και αρκετοί και βοηθούν πάρα πολύ. Χαίρομαι που υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι έχουν καταφέρει και έχουν ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο ζωής από το δικό μας. Θα πρέπει να κοιτάμε ψηλά, όχι να εξισώνουμε τα πράγματα. Και Ηρακλάκια άρρωστα, έτσι. Ναι. Ο φίλος ο Πάνος μου λέει, ναι, κράτα το, δεν καταλάβαμε για ποιον εννοείς. Εννοεί για το επόμενο μπλουζάκι που θα κληρώσουμε. Εντάξει, με αυτά που έχω πει... Ναι. Με αυτά που έχω πει, τι Γιάννης Γιαννάκης, τέλος πάντων. Εύκολο είναι να το βρει ο οποιοσδήποτε. Πού να πάμε τώρα, πάμε μπάσκετ. Μας έμεινε το μπάσκετ. Το μπάσκετ, ναι. Το μπάσκετ. Δεν είχε αγωνιστική δραστηριότητα. Για το οποίο μπάσκετ μου έρχεται τώρα ένα. Πίσω, ναι. Μου έρχεται, συγγνώμη, ένα δελτιάκι τύπου που λέει ότι αύριο στις 5 θα γίνει αγιασμός της ομάδος. Μάλιστα, θα έχει και Media Day αύριο. Ωραία. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Και το Αθανασούλα έχω. Αθανασούλα. Να κάνουμε το γεγονός ότι τελευταία ενέσκυψαν κάποια προβλήματα τραυματισμών. Ευτυχώς το ένα από τα προβλήματα, αυτό του Γιάννη Αθανασούλα, ξεπερνιέται, γιατί έχουμε πει, έχουμε συζητήσει και μαζί το πόσο πολύτιμος παίκτης είναι για τον αγωνιστικό σχεδιασμό ο Αθανασούλας. Είναι το μοναδικό κλασικό τριάρι της ομάδας και όχι μόνο το μοναδικό κλασικό τριάρι, αλλά πολυδιάστατο τριάρι με κανονικό ύψος τριαριού, δηλαδή με ύψος EuroLeague για τριάρι, ύψος 2-2. Που είναι και πολύ ευέλικτος στο να παίξει και ως τεσάρι αν χρειαστεί και ως διάρι αν χρειαστεί. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα κλειδί σε επίθεση και άμυνα για την αγωνιστική φιλοσοφία, για την αγωνιστική τακτική του προπονητή του Αλεξανδρή. Και πες αυτό που συζητάμε εκτός αέρα, το πόσο δύσκολο θα είναι το μάτι Σαββάτου. Θα είναι δύσκολο γιατί είναι μια πολύ κανονική, εφόσον έτσι συνεννοούμαστε μεταξύ μας, μια πολύ κανονική για την κατηγορία ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μέσα τον Νίκου, ο οποίος είναι 37 χρονών και είναι ένας πολύ έμπειρος μπομπέρ, αυτούς που τους φοβόμαστε εμείς λόγω της... Σαν αυτόν του της Αγιάς. Περιφερειακή άμυνα μας. Σαν αυτόν του Ερμή Αγιάς, Να μην μας ταράξει στα τρίποντα. Ναι. Υπάρχει ο Νοέας, υπάρχει ο Τιόκος. Υπάρχει και ο Ντιαλό, ο οποίος δεν είναι ξένος, είναι Έλληνας με καταγωγή από τη Γουινέα, ο οποίος δεν είναι βέβαια κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι ένα παιδί δυνατό, με ύψος 2-10 μέσα στο καλάθι. Εν πάση περιπτώσει χρειάζεται πολύ προσοχή και λένε αυτοί που γνωρίζουν και βλέπω ότι πάντα
ταλαιχεύονται στο επίπεδο της Α2 οι προβλέψεις του, ότι το ψυχικό είναι η αμέσως επόμενη ίσως ομάδα ή η μία από τις αμέσως επόμενες ομάδες πέραν των τεσσάρων διεκδικητών της πρωτιάς. Περιστέρι, Χολαργό, Ηρακλή, Ηρακλής, Πάτρα, πέντε είναι οι διεκδικητές. Περιστέρι, Ηρακλής, Πάτρα, Χολαργός και Δόξα Λευκάδας. Μετά από αυτούς τους πέντε έρχεται το ψυχικό, για πάση περιπτώσει είναι. Και προς το παρόν η βαθμολογία αυτό δείχνει, έχει τρεις νίκες, τρεις ήττες με 9 βαθμούς. Ναι, χρειάζεται προσοχή. Προσοχή και με τον Αθανασούλα που να μην είναι τόσο έτοιμος, γιατί προέρχεται το παιδί από τραυματισμό και σήμερα πρώτη μέρα το απόγευμα προπονήθηκε κανονικά σε απόλυτους ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς να προφυλάσσεται και χωρίς να ακολουθεί μόνο τμήματα της προπόνησης, είναι λογικό να μην είναι τόσο έτοιμο το παιδί. Οπότε σύν όποιο άλλο πρόβλημα προκύψει τραυματισμού που θα χρειαστεί να διαχειριστεί ο προπονητής, θα είναι να δημιουργούν αυτά όλα συνθήκες ενός ιδιαίτερου αγώνα, ενός αγώνα που θέλει προσοχή. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής σε κανένα από τα παιχνίδια που έδωσε μέχρι τώρα, ακόμη και τα θεωρητικά εύκολα εντός Ιβανοφίου, δεν έθελξε. Οπότε οφείλει να είναι προσεκτικός για να πάρει τη νίκη και να δει στην συνέχεια πώς πάει το πράγμα με τα, κυρίως με τα εκτός έδρας παιχνίδια που όπως και η βολεϊκή ομάδα και στην μπασκετική είναι η αδυναμία. Έτσι. Να θυμίσω, στο ποδόσφαιρο όμως δεν ισχύει αυτό και είναι καλό. Όχι, όχι, όχι. Στο ποδόσφαιρο είναι μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα. Δείχνει ότι για αυτή την κατηγορία η συγκεκριμένη ομάδα είναι υπεραξία. Τώρα, όπως έλεγε και ο Σταυρίδης, πότε προλάβατε, πότε τα συμφωνήσατε, ένας Θεός το ξέρει. Έτσι ακριβώς, θα και την αγάνδια το έλεγε. Ναι. Έτσι και ακριβώς Ηρακλής, πότε πρόλαβε. Οπότε αυτοί οι παίκτες που ήρθανε, που δεν είχαν, ουσιαστικά δεν παίζαν στις ομάδες τους, που δεν έχουν προετοιμασία, που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, πότε πρόλαβαν και έγιναν ομάδα και δείξανε και ποιότητα και δείξανε και υπεραξία και βγάζουν και την εμπειρία και παίρνουν και επαγγελματικές νίκες και μέσα και έξω και ίσως και έξω ακόμη πιο εύκολα που οι άλλοι ξεθαρεύουν και ανοίγονται, ένας Θεός πραγματικά το ξέρει. Ήτανε κοντά μας στα δημοσιογραφικά booth ο πρόεδρος της Νάουσας, μου διαφεύγει τώρα το επίθετό του, ναι, ο οποίος μας έλεγε εκεί στα πηγαδάκια ότι έχει πάθει την πλάκα του με το ότι αυτό που βλέπει είναι χωρίς φιλικά, χωρίς προετοιμασία, χωρίς προπονήσεις, χωρίς χημεία, χωρίς ομοιογένεια, χωρίς τίποτα. Και λέει, πώς το κάνανε αυτό. Για να μνημονεύσω το εξής, Χριστοφορίδης λέγεται ο προπονητής. Ναι. Ναι, δεν θα ξεχάσω ότι παραμονές του αγώνα που συνήθως, όταν αγωνίζεσαι με μια ομάδα και ιδίως με τον Ηρακλή που είναι το μεγάλο brand name της κατηγορίας και ένα από τα μεγαλύτερα brand name γενικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ακόμη και σε top επίπεδο, προσπαθείς να κάνεις δημόσιες σχέσεις μέσα από τις τοποθετήσεις σου τις δημόσιες. Ναι. Ο συγκεκριμένος προπονητής δεν έκανε δημόσιες σχέσεις και είπε ότι θεωρούμε ξεκάθαρα ότι εμείς, επειδή ο Ηρακλής δεν είναι έτοιμος, έχει τα προβλήματά του, είμαστε πολύ πιο έτοιμοι από τον Ηρακλή. Λίγο έλειψε να πει ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ηρακλή και είμαστε το φαβορί για την αναμέτρηση. Αυτή την αίσθηση είχαν οι άνθρωποι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γι' αυτό και προφανώς σας έλεγε αυτά που έλεγε με έκπληξή του ο πρόεδρος της Νάουσας. Ναι. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι όλα αυτά έχουν γίνει σε ένα μήνα. Δεν θα ξεχάσω και τον προπονητή του Αλμοπού Αριδέας πριν τον αγώνα που έλεγε τα ίδια, ότι καλός ο Ηρακλής, τον αγαπάμε. Α, όχι, του Κυλκυσιακού. Του Κυλκυσιακού, ναι. Αυτός που έφυγε καλός μετά. Καλός ο Ηρακλής, τον αγαπάμε, είναι για μεγάλο όνομα για την πρώτη εθνική και όχι για εμάς. Εδώ και στην πρώτη εθνική ανήκει στα πολύ μεγάλα ονόματα. Αλλά στην παρούσα φάση με τις δυσκολίες που έχει μέχρι εκεί, απλώς να διατηρηθεί στην κατηγορία. Και πάρε τα 5 γκολ μετά. Πού να ξέρει ότι μετά θα ακολουθήσουν η μία νίκη μετά την άλλη και θα είναι σχεδόν πρώτος. Και έφαγε και 5 ο ίδιος, ε. Και έφαγε και παλάμι. Ναι. Έφαγε και παλάμι. Μια ωραία παλάμι. Λοιπόν, έχετε ένα λεπτό, ένα όμως, για να όποιος προλάβει να στείλει μήνυμα για τον David Ingram. FM κενό ονοματεπώνυμο, Ingram. Αποστολή στο 545-26 για ένα συλλεκτικό τισερτ που θα κάνουμε την κλήρωση σε πολύ λίγο. Έχω και το φίλο σου απέναντι που σ' ακούει και χαμογελάει. Γιάννη Ζάτση, έγινε αλλαγή σκυτάλη. Α, αλλαγή, σηκώθηκε πινακάκι, ναι. Σηκώθηκε πινακάκι, ναι. Στο 28 λεπτό του αγώνα. Ναι. Είναι χαμογελαστό. Ο Ελληνοευστραλό ράδιο σκηνοθέτη. Βέβαια. Βέβαια. Πόσα χρόνια? 13.
14. Με ήλιο τον σπορ 14. Πω, 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 πω. Ναι, ναι, ναι. Με ήλιο τον σπορ 14. Πω, 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 με μόνο λίμπερο 13. Μόνο λίμπερο 13. Ναι. Πώς θα κλείσεις, θα μου πεις και ένα τραγούδι του Μαργαρίτη, τι θες, ό,τι θες. Τίποτα, να... αυτό που κάνουμε κάθε φορά. Και ναι. Αν μας βγήκε, μας βγήκε. Καλή θα επιτυχία σε όλους. Τρεις νίκες για τις ομάδες. Όχι μόνο τρεις, μη μου το χαλάς. 15 ακόμη και για το. Περίμενε. Εσύ εννοείς. Για το χόκι. Εννοείς το Ηρακλής Κιλκισιακός. Άντε, Κιλκισιακός. Ηρακλής Καμπανιακός 3-0. Αυτό εννοείς. Ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο εννοείς Ηρακλής Ψυχικό 72-66. Ναι, ναι. Σημείωνε τα, Το τρίτο που εννοείς νίκη Αιγινίου Ηρακλής 1-3. Μακάρι. Και άλλα δύο που δεν είπες. Άλλο ένα σίγουρα που το θυμάμαι απ' έξω, είναι Ναύαρχος Βότσης Ηρακλής στις γυναίκες μπάσκετ. Αυτό θα λήξει 52-57. Εντάξει, κλείσαμε. Ναι, ναι. Και βάλε και τις γυναίκες στο βόλι. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Αυτή είναι η ευχή. Τρελαίνεσαι όταν λέω και για τα υπόλοιπα, τρελαίνεσαι. Όχι, δεν τρελαίνομαι καθόλου, απλώς δεν, πλάκα κάνω, πλάκα λέω, δεν τα κατέχω, δεν τα παρακολουθώ. Και... θα χαρίσω όμως αν δεις τον Ηρακλή στο μπάσκετ Α1 του χρόνου στις γυναίκες. 100%, 100%, ποιος δεν θα χαρεί. Μπράβο. Θα μου δώσεις ένα νουμεράκι από το 1 ως το 11. Ένα. Ας δώσουμε τον πρώτο, ναι, ναι. Ένα. Ένα στο μπάσκετ, όχι. Ένα στο μπάσκετ. Φορούσε κανένα το ένα στο μπάσκετ. Δύσκολα πράγματα βάζω τώρα. Χαρίλα. Έλα. Εδώ είσαι. Ναι, ναι. Λέω το νούμερο 1 το φορούσε ποτέ κανείς στο μπάσκετ. Α, δεν ξέρω. Όχι. Μάλλον χαζομάρα σκέψη έκανα. Γιατί τα και στο μπάσκετ φοράνε ό,τι να είναι νούμερα πλέον. Κάποτε φορούσαν ναι, ναι, ναι. Με θέσεις. Για το Ράους δεν μου είπες κάτι. Θες να μου πεις κάτι για το Ράους, να κλείσουμε με αυτό. Τον θυμάσαι. Ο Θεός να πάει την ψυχή του. Τον θυμάσαι καλά. Βέβαια, ήμουνα τώρα, δεν σε ακούω καθόλου, Γιώργο. Γιατί δεν ξέρω είμαι, το τρώω το μικρόφωνο. Ωραία, ωραία. 1-2. Ήμουνα 12-13 ετών, έχω αναμνήσεις. Το σκυλί το επωνομαζόμενο ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλός στη δουλειά του και με μεγάλη έμφαση στον τομέα της πειθαρχίας. Ήταν ο άνθρωπος, τη λεπτομέρεια που θα δώσω είναι ο άνθρωπος που έφερε την Adidas στον Ηρακλή. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Τους είχε πάει στην προετοιμασία στο εργοστάσιο της Adidas στη Γερμανία. Ναι. Όταν ο Ηρακλής έκανε προετοιμασία στη Γερμανία τότε επί Ράους. Και ήταν ο άνθρωπος που θεμελίωσε ουσιαστικά αυτό το λανσάρισμα της Adidas με την περιφούμητη γαλάζια φανέλα, την θαλασσίτη φανέλα με το Audi, έτσι, και τη Volkswagen. Το Audi μπροστά, Volkswagen, ναι. Ναι, ναι, αυτή ήταν η πρώτη συνεργασία του Ηρακλή με την Adidas και την δημιούργησε ο Ράους. Έχουμε βέβαια και μια δυσάρεστη ανάμνηση, 2 χρόνια μετά μας πήρε τον Γκρέταρσον στην Λουκέρνιο που ήταν προπονητής. Ναι, μας τα είπε ο Λάκης Παπαϊωάννου χθες. Ναι, ναι, ναι. Α, δεν το άκουσα αυτό, ναι. Και βγήκαν Ευρώπη. Βγήκαν Ευρώπη μετά. Πάντοτε παρακολουθούσε Ηρακλή ο Ράους και πέτυχε τον Ισλανδό που ήταν καλό σεντερφόρ και τον τσίμπησε 2 χρόνια μετά. Ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι. Να παγμένη η ψυχή του, ναι. Ναι. Λοιπόν, νικητής είναι ο Κώστας Δαμασιώτης. Θα επικοινωνήσει με την εκπομπή, θα επικοινωνήσουμε τέλος πάντων όπως κάνουμε με όλους τους νικητές για να παραλάβει το συλλεκτικό τισέρ του David Ingram. Χαρίλα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια, νίκες στις ομάδες. Να είσαι καλά, φίλε. Νίκες στην ομάδα, στις ομάδες. Και εσύ να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ. Γεια. Τσάω, καλό βράδυ. Επαναλαμβάνω, νικητής για το συλλεκτικό t-shirt του David Ingram, ο Κώστας Δαμασιώτης. Θα πω που έχει γκολ τώρα γιατί έχει και πολλά Europa League. Η Nice άνοιξε το σκορ με Μπαλοτέλη πριν από λίγο. Nice Zulte Vargem 1-0. Δεν έχει άλλου γκολ. Μια χαρά. Ωραία, δεν έχει άλλου γκολ. Συνεχίζουμε εδώ στο πρόγραμμα του Libero 107,4 με Νίκο Μοσχοβίτη, Σταμάτη Μουρελή, Μπασκετούπολη, Basket City. Να μπείτε συντονισμένοι. Πρώτο Θεός, αύριο. Το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για την ώρα για μπλε 7 και κάτι με 8 και κάτι. Αύριο Παρασκευή το καθιερωμένο μας pre-game για όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηράκλη. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά.